είναι. Για πείτε μας. Έτσι, έτσι ακριβώς. Αρχιά να πω λίγο το πώς στήθηκε ο μικρός πρίγκιπας. Για πείτε μας την ιστορία. Το 2014, στη μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών, στην Αθήνα έχασα το γιο μου 4,5 χρονών. Ένα χρόνο λοιπόν μετά, το θάνατό του, νόσησε η άλλη μου κόρη. Και πάνω στο θάνατο του γιού μου στήθηκε ο μικρός πρίγκιπας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσα περισσότερα παιδιά έχουν την ανάγκη μας. Μάλιστα. Ο μικρός πρίγκιπας λοιπόν είναι σύλλογος φίλων παιδιών και εφήβων, κατά κύριο λόγο που χρήζουν νοσηλεία στο εξωτερικό, αλλά προσπαθούμε να καλύψουμε και τις ανάγκες των παιδιών φυσικά τα οποία βρίσκονται και στη χώρα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο ακόμη και τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε επαρχιακά νοσοκομεία. Η μετάβασή τους στην Αθήνα είναι αρκετά δύσκολη πολλές φορές. Έτσι. Μιλάμε τώρα για... γι' αυτό έχει ονομαστεί και μικρός πρίγκιπας αυτός ο σύλλογος. Με παραπέμπει στο χαμόγελο του παιδιού. Έτσι φαντάζομαι, μια... χωρίς να έχει ιδιαίτερη σχέση με αυτό, αλλά... κάπως έτσι στήθηκε και αυτή η δομή που αγαπάμε όλοι και ξέρουμε ότι είναι μια ΜΚΟ η οποία βοηθάει παιδιά κακοποιημένα, απαραιτημένα κλπ. Εδώ έχουμε μια δράση που έχει να κάνει με παιδιά που χρήζουν νοσηλείας, που έχουν καρκίνο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, φοβάμαι να πω και τη λέξη. Όχι απαραίτητα, ναι, παιδιά που έχουν καρκίνο, είναι πλασματικές ασθένειες, αν φοβάστε τη λέξη. Ναι, γιατί υπάρχει και αυτό το ταμπού. Γενικότερα βοηθάμε όσα παιδιά έχουν γενικότερα προβλήματα υγείας. Δεν ασχολούμαστε μόνο με τα παιδιά των ογκολογικών νοσοκομείων. Ας πούμε, πρόσφατα στείλαμε από το Αρκαλοχώρι του Ηρακλείου ένα κοριτσάκι στην Ιταλία για μεταμόσχευση στο Σηκώτη. Άρα, αυτό σημαίνει, το ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο είναι ότι ο μικρός πρίγκιπας δεν είναι ΜΚΙΟ. Ο μικρός πρίγκιπας, θέλω λίγο να το ξεκαθαρίσω, γιατί και ο κόσμος ακούγοντας το ΜΚΙΟ λίγο τρομάζει. Δεν είμαστε ΜΚΙΟ, είμαστε ΑΜΚΙ, είμαστε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Η διαφορά με τις ΜΚΙΟ είναι ότι εμείς εμπίπτουμε φορολογικά, ενώ οι ΜΚΙΟ δεν εμπίπτουν. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ελεγχόμαστε, φορολογούμαστε. Παρ' όλα αυτά τρέχουμε για να βοηθήσουμε. Μάλιστα. Οπότε εκεί στοχεύετε στα παιδιά, δηλαδή με διάφορες ασθένειες. Τα παιδιά γενικότερα με διάφορες απειλητικές διαφορετικές ασθένειες. Πώς δράτε τώρα, κυρία Δάφνη, ποιες είναι οι δράσεις δηλαδή που γίνονται? Φαντάζομαι και ψυχολογική υποστήριξη και οικονομική υποστήριξη. Για πάμε να το δούμε αυτό το κομμάτι, πώς, και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι εμείς σε αυτή τη δομή. Γενικότερα οι δράσεις πλέον είναι, έχουμε ξεκινήσει ήδη την ανακαίνιση στο ογκολογικό νοσοκομείο, στην ογκολογική κλινική του Παγνή. Ήδη έχει προσληφθεί ένας δάσκαλος εκεί, εργοθεραπευτής, ο οποίος απασχολεί τα παιδιά όλο το απόγευμα. Άμεσα έχει γίνει αίτηση για πρόσληψη κοινωνικής λειτουργού στο τμήμα, γιατί δεν υπήρχε. Και αυτό θα λύσει τα χέρια τόσο των γιατρών, ώστε να τους αφήσουμε περισσότερο χρόνο και χώρο για να ασχοληθούν με τις παθήσεις των παιδιών και όχι με τα γραφειοκρατικά. Γενικότερα, οτιδήποτε έχει να κάνει με τις ανάγκες των παιδιών, από εκεί και πέρα προσπαθούμε είτε μέσω μπαζάρ είτε με κοινοποιήσεις. Συνήθως οι κοινοποιήσεις μας γίνονται μόνο και όταν υπάρχουν ανάγκες για να καλυφθούν όσο αφορά να φύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό. Μόνο τότε κοινοποιούμε για να μαζευτεί κάποιο αρκετά μεγάλο ποσό συνήθως που χρειάζεται. Συγγνώμη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μόνιμα μέλη τα οποία έχουν συνδρομές, μπαζάρ, και γενικότερα υπάρχουν αρκετοί χορηγοί οι οποίοι βοηθούν και στηρίζουν το έργο του μικρού πρίγκιπα. Μάλιστα. Παρεμβάσεις λοιπόν ουσιαστικές ακόμα και στο πανεπιστημιακό
νοσοκομείου και στην παιδιατρική κλινική και βοήθεια στα παιδιά που έχουν σοβαρές ασθένειες, όχι μόνο έτσι, νεοπλασίες ή καρκίνα ή δεν ξέρω πώς αλλιώς τα λέμε, όχι μόνο, βοηθάτε όπου μπορείτε και αν κάποιο παιδί, γιατί μιλάτε συνεχώς για το εξωτερικό, δεν καλύπτονται αυτές οι νοσηλίες των παιδιών. Θα ήθελα να εξηγήσω λίγο αυτό το κομμάτι. Επειδή υπάρχει και παραπληροφόρηση και ο καθένας μπορεί να σκεφτεί και να πει ό,τι θέλει. Όταν λοιπόν ένα παιδί χρειαστεί να μεταβεί στο εξωτερικό, αυτό σημαίνει ότι σε καμία κλινική της χώρας μας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το περιστατικό. Εμείς δεν αναλαμβάνουμε παιδιά τα οποία έρχονται οι γονείς και μας λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να νοσηλευτεί το παιδί μας στο νοσοκομείο στην Ελλάδα, αλλά θέλουμε να φύγουμε στο εξωτερικό γιατί δεν νιώθουμε ασφάλεια εδώ. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να αναλάβουμε το παιδί. Εμείς αναλαμβάνουμε το παιδί μόνο όταν υπάρχει σύμφωνη γνώμη των γιατρών. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη γνώμη των θεράποντων ιατρών εδώ και να πούμε ότι παίρνουμε ένα παιδί και το πηγαίνουμε στο εξωτερικό. Μόνο και εφόσον εάν δεν υπάρχει αντιμετώπιση στη χώρα μας. Όταν λοιπόν μια οικογένεια με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού θα πρέπει να μεταβεί στο εξωτερικό, σε εξειδικευμένο κέντρο, τότε λοιπόν ξεκινάει μια γραφειοκρατική ιστορία όπου πρέπει να μαζευτούν φάκελοι, χαρτιά και να κατατεθούν στον ΕΟΠΗ. Μέχρι η ιστορία πλέον μας έχει δείξει, τα τελευταία 6 χρόνια τουλάχιστον που εγώ ασχολούμαι με όλο αυτό, η ιστορία μας έχει δείξει ότι ο ΕΟΠΗ δίνει την απάντησή του μία μέρα πριν το ταξίδι του παιδιού. Αυτό τι σημαίνει? Όταν λοιπόν υπάρχει ένα κοστολόγιο των 50.000 ευρώ, δεν θα σας μιλήσω για τα υπέρογκα ποσά που αναγκάζονται οι γονείς να βρουν, θα σας μιλήσω για ένα πολύ χαμηλό κοστολόγιο. Όταν λοιπόν μια οικογένεια αναγκάζεται να μαζέψει 50.000 ευρώ, εάν περιμένει την απόφαση του ΕΟΠΗ που είναι μία μέρα πριν, όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να γίνει μετάβαση του παιδιού μετά. Πολλές φορές παρακαλάμε και ερχόμαστε και οι ίδιοι σε επαφή με τον ΕΟΠΗ να έχουμε τουλάχιστον την απάντηση λίγο νωρίτερα. Στην Ελλάδα το 2020 βέβαια, ο ΕΟΠΗ πλέον δεν δίνει εγκρίσεις. Ακόμη και αν απειλείται το παιδί. Απειλείται η ζωή του παιδιού. Που συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις μιλάμε για απειλή ζωής. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι ας πούμε, που θα πάρει μια ασπιρίν και θα τελειώσει. Μιλάμε για πολύ σοβαρές παθήσεις. Ξεκάθαρα για απειλητικές ασθένειες των παιδιών. Από εκεί πέρα, εφόσον ο ΕΟΠΗ δεν, αν καλύψει ο ΕΟΠΗ, γιατί συνήθως δεν καλύπτει το 100%, καλύπτει ένα ποσοστό, εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε και το υπόλοιπο ποσοστό για να φτάσει η οικογένεια στο 100%. Έτσι λοιπόν, ο μικρός πρίγκιπας οφείλει να καλύψει και τη διαμονή και τη διατροφή της οικογένειας, γιατί ο ΕΟΠΗ καλύπτει τη διαμονή και τη διατροφή. Πότε όμως, εφόσον η οικογένεια μεταβεί στη χώρα που πρέπει και στην κλινική που πρέπει το παιδί να πάει, τότε λοιπόν θα πρέπει από τη τσέπη της να πληρώσει τα έξοδα, όταν επιστρέψει να καταθέσει τα τιμολόγια στον ΕΟΠΗ και τότε να πάρει, όταν γίνει η εκαθάριση 1, 2, ίσως και 3 χρόνια μετά, να πάρει πίσω τα χρήματα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορούν να ταξιδέψουν οι άνθρωποι και να μείνουν. Οπότε ερχόμαστε εμείς σε επαφή με τον εκάστοτε ξενώνα, με τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, άλλες φορές που θα νοικιάσουν σπίτι οικογένειες. Καλύπτουμε εμείς τη διαμονή, έτσι ώστε και λύνουμε τα χέρια του ΕΟΠΗ σε εισαγωγικά, εφόσον δεν μπορεί να το κάνει, και εξασφαλίζουμε μια αρκετά καλή ποιότητα ζωής της οικογένειας όταν πρόκειται να μεταβούν εκεί. Τρομερό. Τρομερό το έργο σας, έτσι δεν το συζητώ. Από ότι, γιατί οι φίλοι μας μπορεί να επισκεφθούν και την σελίδα του Μικρού Πρίγκιπα στο Facebook, όπου υπάρχει δράση καταγεγραμμένη, συγκινητικές εικόνες. Σε λίγες μέρες θα βγει και ένα δελτίο τύπου. Γιατί συνήθως αποφεύγουμε να κοινοποιούμε οποιαδήποτε δράση μας. Η πολιτική του Μικρού Πρίγκιπα είναι ότι δεν δημοσιούμε καραφλά παιδάκια, δεν πατάμε στα καραφλά παιδάκια, αγαπάμε τα καραφλά παιδάκια
και προσπαθούμε αθόρυβα και με πολύ αξιοπρέπεια να στηρίξουμε τις οικογένειες. Μια οικογένεια, θέλω να αναφερθώ λίγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί τελευταία εμάς μας θυμώνει. Μια οικογένεια όταν αναγκάζεται να πάει στο εξωτερικό, από πίσω υπάρχει ο κοινωνικός ρατσισμός. Μπορεί οποιοδήποτε να βάλει το ευρώ του για να μεταβεί η οικογένεια, αλλά όταν επιστρέψει αυτή η οικογένεια δεν έχει δικαίωμα να πάει να πιει καφέ, δεν έχει δικαίωμα να ψωνίσει, δεν έχει δικαίωμα να κάτσει σε μια ταβέρνα να φάει σαν φυσιολογικός άνθρωπος. Η πολιτική λοιπόν του μικρού πρίγκιπα είναι ότι μόνο αυτές οι οικογένειες έχουν δικαίωμα για καφέ, για φαγητό. Όλο αυτό γίνεται γιατί αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια. Λίγο αυτό το κομμάτι. Φαντάζομαι ότι υπάρχει και, ψυχολογική υποστήριξη για, τις οικογένειες, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα, είναι τρομερό αυτό. Και μόνο, μόνο να το σκεφτείς, όχι να το βιώσεις, δεν μπορώ να το συλλάβω. Έτσι οπότε, πριν ανοίξουμε το στόμα, να πούμε οτιδήποτε, ας σκεφτούμε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να βρεθούμε στη θέση εκείνων των παιδιών. Και επίσης τα παιδιά τα οποία έχουν κάποια απειλητική για τη ζωή τους ασθένεια, δεν γεννήθηκαν έτσι. Έπαιζαν στο σχολείο και μία μέρα ξύπνησαν και συνέβη αυτό. Θα μπορεί στον καθένα να συμβεί. Άρα ας μην γινόμαστε κριτές όταν κάτι βλέπουμε. Ναι. Δεν ξέρω αν γίνονται παρεμβάσεις, κυρία Κατσάρα, έτσι μέσω κάποιων δράσεων και εκδηλώσεων ενημέρωσης του πληθυσμού, των σχολείων ενδεχομένως, γιατί μπορεί να ένας μικρός πρίγκιπας να επιστρέψει και στο σχολείο του, να ενημερωθεί και το παιδί, ο συμμαθητής, ο φίλος για την ασθένεια του μικρού πρίγκιπα. Εκεί δεν ξέρω αν γίνονται κάποιες τέτοιες δράσεις. Θα σας πω, εμείς προσπαθούμε όσο το δυνατόν να κάνουμε περισσότερες εκδηλώσεις ενημερώνοντας τον κόσμο. Δεν είναι ο στόχος μας να ενημερωθεί ο κόσμος τόσο πολύ για τις ασθένειες, όσο για το πώς πρέπει να σταθούν δίπλα, πώς πρέπει η πολιτεία να σταθεί δίπλα σε αυτές τις οικογένειες και σε αυτά τα παιδιά. Κακά τα ψέματα, δεν ζούμε σε έναν ονειρικά πλασμένο κόσμο. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό σχολείων που, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, φοβούνται να πούν τη λέξη καρκίνος. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι στο άκουσμα μόνο του καρκίνου τραβούν τα υγιή παιδιά τους, ώστε να μην κάνουν παρέα με τα παιδιά που νοσούν. Ο παιδικός καρκίνος και οποιαδήποτε σοβαρή και απειλητική πάθηση για τη ζωή ενός παιδιού δεν είναι μεταδοτική. Πρέπει να καταλάβουμε και να μην κοιτάμε τα παιδιά με ίκτο. Πρέπει η πολιτεία, πέρα από το μικρό πρίγκιπα, ο μικρός πρίγκιπας είναι ένας μικρός πρίγκιπας, προσπαθεί να μεγαλώσει και να φτάσει στα πέρατα της γης, το μήνυμα ότι η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα σε αυτές τις οικογένειες. Ο κόσμος πρέπει να είναι δίπλα τους και να τους κρατά το χέρι. Και να γίνει ο άνθρωπος που θα ήθελε να είχε όταν εκείνος δεν είχε κανέναν δίπλα του. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο θέμα που σαφώς χρήζει και πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό, το πώς βλέπει η κοινωνία όχι μόνο τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους απάσχοντες. Πολύ καλά το τονίζετε ότι ο καρκίνος δεν είναι μεταδοτικός και σαφώς το βλέμμα μας δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου ίχνος ίκτου. Ίσα ίσα το αντίθετο, έτσι. Ένας θαυμασμός θα έλεγα για αυτούς τους μικρούς πρίγκιπες ιδιαίτερα και τις μικρές πριγκίπισες που έτσι βιώνουν αυτή την ασθένεια μαζί με τις οικογένειές τους και που χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας κυρία Κατσάρα σήμερα. Μας έχετε συγκινήσει και ιδιαίτερα έτσι πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τώρα εμείς οι υπόλοιποι απλοί άνθρωποι που δεν είμαστε πρίγκιπες και πρίγκιπισες, ναι. Πέρα από τους πρίγκιπες και τις πριγκίπισσες υπάρχουν τα ξωτικά που κάνουν, που δουλεύουν νυχθημερών για να έχουν τα πάντα οι πρίγκιπες και οι πριγκίπισσες. Αυτό είναι το μυστικό του μικρού πρίγκιπα, ότι υπάρχουν ξωτικά από πίσω που δουλεύουν. Ο καθένας όπως μπορεί, είτε με εθελοντική δράση, είτε κάποιος μεγαλύτερος φορέας μπορεί να κάνει κάποια εκδήλωση και να την αφιερώσει στο μικρό πρίγκιπα.
Με μια απλή κατάθεση στο λογαριασμό του μικρού πρίγκιπα, όπου τα έσοδα είτε καλύπτουν τις ανάγκες του συλλόγου πληρώνοντας τους ανθρώπους που δουλεύουν στις κλινικές για το μικρό πρίγκιπα προσφέροντας έργο, είτε για την κάλυψη των εξόδων των παιδιών που φεύγουν στο εξωτερικό. Μάλιστα. Θα τα δώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, όπως θα δώσουμε και το στοιχείο εδώ για την Κρήτη τι γίνεται, αν θέλετε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Τι γίνεται στην γενικότερα... Κρήτη. Mm-hmm. Δηλαδή, στην Κρήτη. Ξέρω, υπάρχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έτσι. Εκεί φαντάζομαι ότι δίνεται όλο το βάρος σε αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Υπάρχει, από όσο γνωρίζω, και κάποιος ο οποίος θα ασχοληθεί με όλη την Κρήτη. Δεν ξέρω αν είναι, αν θέλετε να πούμε τώρα και να δούμε πώς θα γίνει. Φυσικά είναι ο κύριος Δαραράς, ο υπεύθυνος του μικρού πρίγκιπα στην Κρήτη είναι ο κύριος Δαραράς. Ωραία. Ο Ηλίας ο Δαραράς, νομίζω και ο κόσμος γνωρίζει τον κύριο Δαραρά, πρώην πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου, συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη δράση και στην Κρήτη θα είναι ο υπεύθυνος εδώ, ο οποίος θα συντονίζει όλες αυτές τις προσπάθειες για τους μικρούς πρίγκιπες και πριγκίπισες, που ελπίζω και εύχομαι να μην είναι πολύ και σιγά σιγά να μηδενιστεί αυτό το... αυτό που βιώνουν αυτές οι οικογένειες. Έτσι. Ωραία. Οπότε, εμείς θα δώσουμε τα στοιχεία. Κυρία Κατσάρα, χαίρομαι που μιλήσαμε, κάναμε μια πρώτη επαφή γνωριμίας. Θα είμαστε δίπλα σας. Εξάλλου, εδώ ο ηχό και όλα τα παιδιά, οι συνεργάτες μου, δείχνουν καθημερινά το ανθρώπινο πρόσωπό τους. Τέτοιες δράσεις τις απογειώνουμε, δεν το συζητάμε. Και θα είμαστε δίπλα σας ό,τι και αν χρειαστείτε, έτσι, και μέσα από όλα τα μέσα που διαθέτουμε να το γνωστοποιούμε στον κόσμο. Ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να απευθυνθείτε και να στηριχτείτε και σε εμάς. Οπότε καλή δύναμη σας εύχομαι. Μια συγκινητική ιστορία, η συγκινητική ιστορία, το πώς ξεκίνησε ο μικρός πρίγκιπας, χάρη σε εσάς και στην αυτή τη βιωματική ιστορία. Βλέπετε, προσπαθώ να βρω και λέξεις που δεν υπάρχουν κατάλληλες. Τι να πω, μια κυρία που πρέπει να τη θαυμάσουμε όλοι για το κουράγιο, τη δύναμη, που ενώ έχει χάσει δύο παιδιά από ό,τι κατάλαβα, κυρία Δάφνη, όλη αυτή την... Το ένα είναι εντάξει. Μια χαρά. Εύχομαι να πάνε όλοι, να είναι πάντα καλά ο μικρός σας πρίγκιπας και βάσει του παιδιού, την απώλεια αυτή που δεν ξέρω, πώς, δεν μπορώ να έρθω στη θέση κανενούς και να εισπράξω τέτοιο συναισθήματα από γονείς, από μητέρες που έχουν χάσει παιδί. Μέσα από το θάνατο κατάλαβα η ζωή το τι σημαίνει. Γι' αυτό και στήθηκε ο μικρός πρίγκιπας. Έπρεπε να χάσω το γιο μου για να καταλάβω ότι πρέπει να είμαι όρθια και να τρέξω, να παλέψω και... αν μπορέσω να εισπράξω έστω και ένα χαμόγελο από έναν πρίγκιπα ή μία μικρή πριγκίπισσα. Μάλιστα. Αυτό θα είναι το χαμόγελο του παιδιού που εγώ δεν έχω στην αγκαλιά μου. Μάλιστα. Κυρία Κατσάρα, ό,τι χρειαστείτε εδώ θα είμαστε, θα δώσουμε και τα στοιχεία, τα υπόλοιπα, και υπάρχει και ένας λογαριασμός τραπέζης που είναι σαν κουμπαράς λειτουργεί, καταλαβαίνω, έτσι, για να βοηθούνται οι οικογένειες που ενδεχομένως έχουν ανάγκη να φύγουν για το εξωτερικό και είπαμε ποιες περιπτώσεις φεύγουν για το εξωτερικό. Τώρα θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα, ενδεχομένως μια δεύτερη, δεύτερη συζήτηση και όχι αυτή στην πρώτη, την πρώτη γνωριμίας. Να σας ευχαριστήσω, δεν ξέρω αν παραλείψαμε κάτι που θεωρείτε σημαντικό σε αυτή την πρώτη μας συζήτηση. Έτσι κι αλλιώς εν καιρό θα ξαναμιλήσουμε, γιατί ξεκινάει και μία δράση στην μόνιμη στην Ιεράπετρα. Ωραία. Οπότε το αφήνουμε λίγο να το βγάλουμε σε δεύτερο χρόνο. Ωραία, θα ξαναμιλήσουμε, θα είμαστε σε επαφή. Ό,τι χρειαστείτε εδώ θα είμαστε, κυρία Κατσάρα, και εσείς και ο κύριος Δαραράς εννοείται. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο. Γεια σας. Λοιπόν, αυτή ήταν η συγκινητική ιστορία, κυρίες και κύριοι, του μικρού πρίγκιπα, πώς, και τις μικρές πρίγκιπισσες, πώς στήθηκε.